Από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έγινε γνωστό ότι στις 10 Ιουλίου εμφανίστηκε κρούσμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στον οικισμό Κυριακής του Δήμου Σουφλίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για ζωονόσο η οποία δεν ενέχει κίνδυνο μετάδοση στους ανθρώπους, ενώ προσβάλλονται κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τα βοηδή και οι αιγές. Η μετάδοση στα ζώα γίνεται με έντομα. Η νόσος εμφανίστηκε πρώτα στην Πελοπόννησο. Τα κρούσματα εκεί έχουν φτάσει ήδη τα 199, ενώ υπάρχουν υποψίες και για αρκετά καινούργια. Σε εμάς το πρώτο εμφανίστηκε στον οικισμό Κυριακή του Δήμου Σουφλίου, σε ένα κοπάδι 300 περίπου προβάτων. Και τα κύρια συμπτώματα που θα έπρεπε και θα πρέπει να προσέχουν οι κτηνοτρόφοι είναι ότι παρουσιάζεται πολύ ψηλός πυρετός, αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου, έντονη σιελώρια, ρινικό έκρημα που μερικές φορές είναι ποιόδιας και φράσει τους μυκτήρες, τη μύτη δηλαδή. Έχουμε αλλοιώσει στο βλενογόνο του στόματος και της μύτης. Παρουσιάζεται πρίξμενα είδημα συνολικό της κεφαλής ολόκληρης στα χείλη, τη γλώσσα και ολόκληρο το πρόσωπο. Μερικές φορές η γλώσσα γίνεται μπλε και ανωτική. Είναι δυνατόν να παρατηρηθούν χολότητες, αποβολές ή οι αμνοί που γεννιούνται να πεθαίνουν τις επόμενες μία-δύο ημέρες. Ως νόσημα δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δεν προκαλεί κίνδυνο στη δημόσια υγεία. Όπως επίσης προσβάλλει σχεδόν αποκλειστικά τα πρόβατα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις εκείνες που βρήκαμε κλινική νόσο στις αίγες ή στα βοηδή. Επίσης, επειδή θέλω να κάνω ένα διαχωρισμό εδώ πέρα, να μην γίνονται συγκρίσεις σχετικά με την ευλογιά. Δεν υπάρχει θανάτωση ζώων σε τέτοια κλίμακα όπως κάνουμε στην ευλογιά. Δεν θανατώνουμε ολόκληρα κοπάδια δηλαδή. Αυτό που κάνουμε είναι να θανατώνουμε εκείνα τα ζώα που έχουν βαριά κλινικά συμπτώματα και των οποίων ο θάνατος έτσι κι αλλιώς επίκειται στις επόμενες ημέρες. Ο κ. Αχπατζίδης πρόσθεσε ότι για τον έλεγχο της νόσου και την αποτροπή εξάπλωσής της έχει οροθετηθεί μια ζώνη προστασίας ακτίνας 100 χιλιόμετρων, επισημένοντας ταυτόχρονα τα περιοριστικά μέτρα που σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται. Περιλαμβάνει ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Εύρου και Ροδόπης και τμήματα της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Και από τα όρια και μετά της ζώνης προστασίας, για άλλα 50 χιλιόμετρα, δημιουργείται μια άλλη ζώνη, αυτή που λέγεται ζώνη επιτήρησης. Τα κυριότερα μέτρα που εφαρμόζονται στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης είναι ότι καταγράφουμε όλες τις εκτροφές στην οποία υπάρχουν ευαίσθητα είδη, θανατώνουμε μόνο εκείνα τα ζώα, όπως σας είπα, με βαριά κλινικά συμπτώματα, εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα οροεπιτήρησης, δηλαδή παίρνουμε αίματα και τα εξετάζουμε σε ζώα δείκτες, κυρίως βοηδοί, τα οποία είναι και αυτά τα που παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στη διάδοση της νόσου, γιατί είναι φορείς για πάρα πολλούς, για 3 περίπου μήνες. Εφαρμόζουμε επίσης έλεγχο του πληθυσμού των εντόμων φορέων, γιατί θα πρέπει να σημειώσω εδώ πως η νόσος μεταδίδεται με τσιμπήματα κουνουπιών, γι' αυτό και θα πρέπει να αποφεύγεται η μετακίνηση των ζώων μετά τη δύση του Ιουλίου, που έχουμε αυξημένη δραστηριότητα των εντόμων φορέων, και γενικά δεν βγαίνουν από τις ζώνες ζώα χωρίς την έγκριση της κτηνιατρικής αρχής. Επιπλέον, επειδή εδώ έχουμε το ενδεχόμενο, αν η νόσος ξεφύγει από κάθε έλεγχο, να εφαρμόσουμε προληπτικό εμβολιασμό, στη ζώνη επιτήρησης αυτό δεν επιτρέπεται. Βέβαια, το προληπτικός εμβολιασμός είναι ένα ζήτημα, καθώς θα πρέπει να εμβολιαστούν όλα τα ζώα και όχι μόνο τα μικρά. Τέλος, η κτηνιατρική υπηρεσία σημειώνει ότι οι κτηνοτρόφοι που παρατηρούν τα παραπάνω συμπτώματα θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στις κατατόπους κτηνιατρικές αρχές, από όπου μπορούν να πάρουν και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νόσημα. Επίσης, παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να αποφεύγουν την κυκλοφορία των ζώων μετά τη δύση του ηλίου και να χρησιμοποιούν τακτικά εντομοπαθητικά για προστασία των ζώων.